αγίασον τους μεταλαμβάνοντας εξ αυτού και χάρισε αυτής υγείαν ψυχής και σώματος. Στο κατάμεστο θέατρο Πάνθεων στην Πάτρα και παρουσία του Υπουργού Υγείας, η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της. Με τον Βασίλη Κικίλια προσκεκλημένο, η τοπική Νέα Δημοκρατία βάζει τον χώρο της υγείας σε πρώτη προτεραιότητα. Όταν ανέλαβα και αναλάβω το Υπουργείο Υγείας, είπαμε ότι και είπα ότι η απόλυτη προτεραιότητα για μας είναι πρώτα απ' όλα οι ευπαθείς ομάδες. Είναι οι ασθενείς, είναι οι άνθρωποι. Σήμερα ακριβώς 6 μήνες μετά, στέκομαι εδώ ενώπιόν σας με υπερηφάνεια και ικανοποίηση. Γιατί οι πολιτικές που εκφράζουμε και εφαρμόζουμε ανακουφίζουν στους ανθρώπους μας και ιδιαίτερα αυτούς που δεν έχουν και αυτούς που δεν μπορούν και αυτοί έχουν υπάρξει αρκετοί μες στην κρίση. Ο Υπουργός Υγείας, και θέλω να το ξεκαθαρίσω, είμαι θεματοφύλακας της δωρεάν δημόσιας υγείας. Όλοι έδωσαν το παρόν. Οι βουλευτές του κόμματος στον Ομό, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, πολιτευτές, μέλη και φίλοι της παράταξης. Γι' αυτό έχουμε μαζί μας ένα πρωτοκλασάτο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ένα νέο πολιτικό που εκπροσωπεί τη νέα εποχή και την πολιτική ανανέωση, τη δυναμική πολιτική ανανέωση, το Βασίλη τον Κικίλια, ο οποίος, όπως όλοι ξέρουν, η πατρινή, έχει ιδιαίτερους δεσμούς με την Πάτρα, την έχει κάνει δεύτερη πόλη του. Τον Υπουργό Υγείας συνόδευε η σύζυγός του Τζένι Μπαλατσινού, ενώ στην εκδήλωση χαιρετισμού απίφθινε ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ και πατρινός στην καταγωγή Παύλος Μαρινάκης. Προσπάθησαν εν γνώση του σκόπιμα να διχάσουν τους Έλληνες, να δημιουργήσουν διάφορους αυτοματισμούς, κοινωνικούς αυτοματισμούς, μόνο και μόνο για να μπορούν να ελέγχουν ένα κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη σπουδαία παρακαταθήκη κάθε νομοσχεδίου, κάθε κίνησης της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ακολούθησε η προβολή της ταινίας «Ορεινές Συμφωνίες». Πρόκειται για το ντοκιμαντέρ με τη ζωή και το έργο του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, επίτιμου Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, με αποκλειστικές μαρτυρίες για τον άνθρωπο που σφράγισε την πορεία της παράταξης. Είναι ένα παλαιό κτίριο, το αρχαιότερο, στην περιοχή που σε μια παλιά ιδατογραφία Εγγλέζου ζωγράφου παρουσιάζεται να υπάρχει γύρω στο 1864. Όλοι αντάλλαξαν ευχές για μια χρονιά γεμάτη και δημιουργική, δίνοντας την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουν να βρίσκονται ενεργά μέσα στην κοινωνία.